Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νεκτάριος Νότζης και σας καλωσορίζω στο 24H TV. Όπως κάθε εβδομάδα έτσι και αυτή συζητάμε μία ημέρα γιατί άλλο για τις ραγδαίες αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας. Μαζί μας ο Γιάννης Καρούζος, νομικός ειδικός περιεργατικού δικαίου. Ευχαριστώ Γιάννη που είσαι μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των συμβάσεων. Δηλαδή, πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι περνάμε από τις κλαδικές στις επιχειρησιακές, όμως στην ουσία μας είχες πει ότι αυτό που συμβαίνει στην πράξη, στην αγορά, είναι πως πάμε κυρίως σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Όταν όμως μιλάμε για ατομική σύμβαση, θέλω λίγο να σταθούμε εδώ, διότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ σημαντικό. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Ποια είναι τα διαπραγματευτικά αυτού των δύο πλευρών, αν υπάρχουν για τις δύο πλευρές? Η ρύθμιση των εργασιακών όρων με ατομική σύμβαση εργασίας είναι παρακολουθηματική. Δεν είναι η κυρίαρχη των συμβάσεων που μπορεί να ισχύουν για ένα επάγγελμα, για έναν εργοδότη. Δηλαδή, ενώ τα ελάχιστα ως προς τους αμοιβές, ως προς τα θεσμικά μπορεί να ισχύουν από μια επιχειρησιακή, κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση, συνήθως και στην πράξη ο εργοδότης έρχεται, εξαναγκάζει τον εργαζόμενο στην υπογραφή άλλων όρων, βεβαίως όχι καταστρατηγώντας ευθέως τις συμβάσεις που ισχύουν, αλλά αλλάζοντας το ωράριο εργασίας, μειώνοντας τις ώρες, έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και πετυχαίνει καλύτερη αμοιβή. Στην πραγματικότητα, με μια ατομική σύμβαση εργασίας, που κυρίως αυτό συμβαίνει στις νέες προσλήψεις, ο εργοδότης μπορεί να συμφωνήσει οτιδήποτε. Δηλαδή, στην ατομική σύμβαση, για παράδειγμα, να γράφει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 4-5 ώρες, στην πραγματικότητα να απασχολείται παραπάνω. Στην ατομική σύμβαση εργασίας επίσης μπορεί να περιγράφονται καθήκοντα τα οποία στην πράξη δεν τα συναντάμε. Έτσι όμως ο εργοδότης εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή υποχρέωση απέναντι στον εργαζόμενο και στην ουσία εκμεταλλεύει τον εργαζόμενο. Όταν λέμε καθήκοντα τα οποία δεν συναντάμε στην πράξη, όπως τι? Παραδείγματος χάρη, μία σύμβαση ατομική που θα περιγράφει τον εργαζόμενο ως υπάλληλο γραφείου, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να τον απασχολεί ακόμα πολλές φορές, έχουμε δει, και ως οδηγό. Ή μία σύμβαση που θα εμφανίζει τον εργαζόμενο ως οδηγό και πολλές φορές θα τον απασχολεί ως φορτοεκφορτωτή και οδηγό ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ στην τελευταία περίπτωση θα δικαιούταν ο εργαζόμενος δύο αμοιβές, είτε ως οδηγός φορτηγού για παράδειγμα, είτε ως φορτοεκφορτωτής, πλέον γράφοντας τον ως οδηγό δικαιούται μόνο αυτή του οδηγού. Τώρα, με την ατομική σύμβαση εργασίας, πολλές φορές επίσης ο εργοδότης εξαναγκάζει τον εργαζόμενο να αλλάξει την ειδικότητα που είχε, ακόμα εκτός από το ωράριό του, να αλλάξει τα καθήκοντά του. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζει καμιά φορά και την υπαγωγή του εργαζόμενου σε διαφορετικό, ευνοϊκότερο για τον εργοδότη εργασιακό καθεστώς. Διαπραγματευτικά περιθώρια έχει ο εργαζόμενος έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην αγορά? Πρώτα απ' όλα, εφόσον υπάρχει συνένεση του εργαζόμενου, λέμε ότι ο εργοδότης σωστά πράττει. Το ζήτημα λοιπόν που αναφύεται είναι όταν δεν υπάρχει η συνένεση του εργαζόμενου, αν ο εργοδότης μονομερός μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εξαναγκάσει τον εργαζόμενο σε μια αλλαγή των όρων εργασίας. Αυτό συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος έχει δύο δικαιώματα. Είτε να αποχωρήσει και να ζητήσει την αποζημίωση θεωρώντας ότι με την τακτική αυτή ο εργοδότης τον απολύει, είτε να εμείνει στην αρχική παροχή των υπηρεσιών του όπως την είχε αρχικώς συμφωνήσει. Βεβαίως όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθούν δικαστικά. Η πρώτη συμβουλή θα ήταν να αποτανθούν το μέρος που θεωρεί ότι αδικείται είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος στην οικία επιθεώρηση εργασίας και βεβαίως σε πρώτο στάδιο εκεί να επιληθεί η διαφορά. Αν όμως ο εργαζόμενος προσφύγει σε τέτοια μέσα, στη δικαιοσύνη, στην επιθεώρηση εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό όργανο, μετά αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις του με τον εργοδότη του και στην εικόνα του ως εργαζόμενος στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται? Δύο προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Η όποια διαμαρτυρία του εργαζόμενου μπορεί να επιφέρει την απόλυσή του, σε μια τέτοια περίπτωση κατά κύριο λόγο η απόλυση είναι καταχρηστική. Από την άλλη όμως, αν φτάσουμε και σε μια περίπτωση που ο εργαζόμενος αντιδράσει, ασκώντας για παράδειγμα μια αγωγή σε βάρος του εργοδότη, χωρίς να απολυθεί, ο εργοδότης μπορεί να βρει ως πρόφαση την αγωγή αυτή, να υποστηρίξει ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του πλέον απέναντι στον εργαζόμενο και να τελειώσει νόμιμα με μια απόλυση, η οποία τότε πολλές φορές στα δικαστήρια κρίνουν ότι δεν είναι καταχρηστική, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί μια αγωγή εκ μέρους του εργαζόμενου. Είναι ένα θέμα σύνθετο. Καλό θα είναι λοιπόν ο εργοδότης που θα επιχειρήσει να μεταβάλει τους όρους εργασίας να προσπαθήσει να το κάνει αυτό συνενετικά. Στην αντίθετη περίπτωση, η νομολογία προς το παρόν είναι φιλεργατική. Επειδή όμως γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας και βλέπουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις. Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με το υψηλό εργατικό κόστος στη χώρα μας, συνολικά μισθολογικό θα το έλεγα, όσο και με το γεγονός ότι και το κράτος είναι ασυνεπές απέναντι στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, χρωστάει πολλές επιστροφές, πάρα πολλές δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Οι εργαζόμενοι, με βάση την εικόνα που εσύ έχεις αυτή την περίοδο από την αγορά εργασίας, κατανοούν τα προβλήματα των επιχειρήσεων? Δηλαδή,
είναι ευέλικτοι στο να αποδεχθούν μια τέτοια αλλαγή, βλέποντας ότι στο τέλος της ημέρας είναι προς το συμφέρον τους, γιατί έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση, άρα και να τους πληρώνει. Πάρα πολλές περιπτώσεις, και αυτό είναι το σύνηθες φαινόμενο σε έναν εργατολόγο από τις προσφυγές που γίνονται στο γραφείο του και καταφεύγουν οι πολίτες, διαπιστώνεται η αποδοχή των εργαζομένων ακόμα και στη μείωση πάνω από 30% των μισθών τους. Προκειμένου δηλαδή μέχρι σήμερα να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας, γιατί εκεί καταλήξαμε πλέον να συζητάμε, δέχονται οι εργαζόμενοι όχι μόνο αλλαγή των ωρών εργασίας, αλλά και του ίδιου του μισθού, σε μια μείωση περίπου μέχρι και 30% μου έχει τύχει να την έχει δεχτεί εργαζόμενος. Θέλω να πω όμως ότι στην προηγούμενη συζήτηση, συνδέοντας και με αυτό που με ρωτάς με την τελευταία σου ερώτηση, πλέον θα ήταν πιο σωστό ο εργοδότης αντί να καταφύγει σε μια ατομική διαπραγμάτευση, να επιχειρήσει τουλάχιστον σε συλλογικό επίπεδο, είτε με το υπάρχον σωματείο, είτε με την Ένωση Προσώπων, να υπογράψει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, με την οποία μπορεί όλα αυτά να τα ρυθμίσει απολύτως νόμιμα και χωρίς δικαστικές επιπλοκές. Είναι πολύ δύσκολο να πας σε ατομικές διαπραγματεύσεις να πετύχεις κάτι τέτοιο, χωρίς να έχεις δικαστικά την όποια επιπλοκή. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκμεταλλευόμενοι οι εργοδότες, με την καλή έννοια του όρου, την συνείδηση των εργαζομένων που βεβαίως και αποδέχονται από ό,τι φαίνεται την ελάχιστη μείωση του μισθού ή τη μεγαλύτερη μείωση αυτού, προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, νομίζω ότι μπορούν να καταφύγουν σε κοινές συμφωνίες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε εδώ στο 24 HTV με θέμα τι άλλο, την οικονομία.